Είναι το κοριτσάκι μας το Λεοπάρ στο νούμερο 9. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι το κοριτσάκι το Λεοπάρ που φέρνει όλο το πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που τρέχει αυτή την περίοδο. Ο μήνας Απρίλος θα είναι φωτιά. Βέβαια. Διαβάσαμε λοιπόν ένα δημοσίευμα την Κυριακή στην Real Life σχετικά με το μέλλον του Dot. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το Dot φτιάχνει τις βαλίτσες του να μετακομίσει στο Mega. Κάναμε λοιπόν το δικό μας ρεπορτάζ, ψάξαμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με αυτά που μάθαμε εμείς, υπάρχει βάση στο δημοσίευμα, ωστόσο το μετακομίζει είναι μια υπερβολική λέξη. Δεν είναι σε αυτό το στάδιο συζητήσεις. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από το Mega για την εκπομπή, μια πολύ επιτυχημένη εκπομπή, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έχει εκδηλωθεί ένα ενδιαφέρον, έχουν γίνει πρώτες επαφές, ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις. Δεν είναι στη φάση που συζητούσαμε για την Ελένη Μενεγάκη, πόσο προχωρημένο είναι το στάδιο που έχουν φτάσει. Είναι πολύ πρώιμη ακόμα η κατάσταση. Άρα είναι κάποιες πρώτες κουβέντες, γιατί η Νάνση και ο Θανάσης μπαίνουν στα γραφεία του Μέγκα από άλλη πόρτα. Ακριβώς. Επειδή συνεργάζονται με τον Downtown. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο στοιχείο αυτό που λες, Στέφανέ μου. Το Downtown, το οποίο είναι στην ιδιοκτησία των δύο παρουσιαστών, κυκλοφορεί με την εφημερίδα Τα Νέα, που είναι ιδιοκτησία Μέγκα. Οπότε είναι πολύ λογικό να υπάρχει μια ανοιχτή πόρτα εκεί, να γίνουν πιο εύκολες συζητήσεις. Βεβαίως, σε εταιρεία παραγωγής είχαν σχέση και με τον Αντένα, με την εκπομπή της Τζένης Μπαλατσινού. Μα τι ωραίες πάσες δίνετε, σας ευχαριστώ. Μα τι δίνετε, τέλος πάντων, σε αυτήν εδώ την εκπομπούλα, τι δίνετε. Πόσες γνώσεις σε κάποια μικρά κεφαλάκια, για πες. Πάμε λοιπόν στον Αντένα, γιατί υπάρχει και από εκεί ένα ενδιαφέρον. Πάλι είναι πρώιμο το στάδιο. Πάλι δεν είναι τόσο προχωρημένο ώστε να μιλάμε για μετακόμιση και κάτι οριστικό. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Αντένα πάντα ήθελε μια εκπομπή, μια τέτοια τυπολογία στο πρόγραμμά του. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Με την εκπομπή της Τζένης Μπαλατσινού, με την Δόκιμη Νομικού, να έχουν γίνει προσπάθειες να εντάξει το πρόγραμμα του αυτού του είδους στην εκπομπή. Αλλά υπάρχει μια σκέψη λοιπόν και για τον Dot. Είναι ένα έτοιμο προϊόν, πετυχημένο προϊόν. Ίσως και εκεί δούμε στο μέλλον να γίνουν περισσότερες συζητήσεις. Άρα τι θα αποφασίσει η Νάνση με τον Θανάση? Ότι ποιο σκάει. Τρίτη πάσα που μου δίνετε, αυτό θα το δούμε τον Μάιο. Τι γίνεται με τις πάσες που τις δίνετε σήμερα, πάμε. Κοίταξε, είναι λογικό να υπάρχει στο μυαλό του ο Sky, είναι προτεραιότητα ο Sky, είναι πολύ λογικό, είναι 8 χρόνια εκεί. Ωστόσο, όλες οι αποφάσεις θα πάρθουν τον Μάιο. Έχουμε λίγο ένα μήνα υπομονή. Εντάξει, θα σκεφτούν τα παιδιά. Άρα, άμα το Sky, δεν τους θέλετε, για να ακούτε και στο Sky, τα παιδιά πολύ εύκολα θα πάνε στο Μέγκα ή στον Αντένα, στο Μέγκα δηλαδή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρά μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με ωραία νέα. Σε φιλούμε γλυκά-γλυκά.